Πήγαμε. Κοίταξε τι γίνεται τώρα. Είναι ένα ιδιαίτερο παιχνίδι αυτό. Ιδιαίτερο παιχνίδι και με λεπτομέρειες. Με ανάλυση με μεγάλη λεπτομέρεια. Κοίταξε. Ο Ολυμπιακός στα κύπελα δεν παίζει τόσο πολύ προσεκτικά. Δηλαδή μπορεί κάποια στιγμή να ξεφύγει κιόλας. Να μην το δέσει το παιχνίδι από 200 μεριές. Το σκηνικό είναι ότι ο Ολυμπιακός παίρνοντας το πρωτάθλημα έχασε το αίτητο. Και το αίτητο είναι γι' αυτό ένας στόχος. Ήταν σημαντικός στόχος το αίτητο. Επίσης χάνει ο Ολυμπιακός από την Άντερλεχτ και βιάζει μια μέτρια πορεία με Ευρωπαϊκή. Ήδη αρχίζει και η γκρινιά γιατί ο Ολυμπιακός δεν πατάει και καλά στον αγωνιστικό χώρο. Έχει προβλήματα στην άμυνά του, τα χάφ του δεν τραβάνε, ο Φορτούνης είναι πεσμένος, ο σέντερφορ δεν υπάρχει, έχουν γενικότερα προβλήματα. Όμως θα έρθουν φουλάτι με βανάκια, με μπράβους, με φουσκωτούς και ιστορίες. Την άλλη μεριά και εδώ η κατάσταση είναι έκριθμη, διότι είναι εμβριασμένοι οι παοξίδες όχι μόνο με τον Ολυμπιακό και τη φιλοσοφία του, αλλά και με τις μαλακίες που χάθηκε, λέει, ο Σαββίδης δεξιά και αριστερά, όσον αφορά θα ασκήσει το κατεστημένο κτλ. Άρα ένα παιχνίδι ιδιαίτερο. Αν το δούμε στο αγωνιστικό κομμάτι, θα δούμε ότι και οι δύο ομάδες έχουν προβλήματα. Μια ομάδα έχει προβλήματα στον χώρο του άξονα, ο Ολυμπιακός και στα center back. Η άλλη ομάδα, ο ΠΑΟΚ, ήταν πάρα πολύ αργή και πάρα πολύ απίθαρχη και με καθόλου συνοχή στον αγωνιστικό χώρο. Όμως, βλέποντας και διαβάζοντας τη σημερινή πιθανή εντεκάδα του ΠΑΟΚ, που λείπουν όλες οι σαβούρες, οι αργοί από μέσα, δηλαδή λείπει ο Κλάους, λέει δεν τον ξεκινάει, τον έχει στον πάγκο, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν παίζει ο Τσιόλης, έτσι λέει το ρεπορτάζ. Δεν παίζει ο Μπερμπάντοφ, ο οποίος θα είναι καλά και στην ευχή της Παναγίας και του Χριστού και του Καλού που πιστεύετε στην Βουλγαρία. Υπάρχει ο κίνδυνος για τον Ολυμπιακό να βρεθεί εκτεθειμένος χαμηλά και σε κόντρα επιθέσεις από τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να κάνει ένα πράγμα. Να δείξει ότι ο Ολυμπιακός είναι το αφεντικό. Ακόμα και με στην Τούμπα. Έχει γρήγορους παίκτες, τεχνίτες. Ποντάρω πολύ στο Μιστακίδιο, το οποίο θεωρώ πολύ μεγάλο ταλέντο. Στην εκτελεστική του Πέλκα. Και σε μια άνοδο του Μακ, ο οποίος Μακ τον τελευταίο καιρό είναι πάρα πολύ κακός. Παρά τον γκολ που έβαλε προχθές με τον Αστέρα Τρυπόλεως. Θεωρώ ότι ο Τζίμιροτ με το Χαρίση είναι καλό δίδυμο στα χαφ. Ο Κάτσε μπορούσε να παίξει σε ένα ειδικό ρόλο και να παίξει με Κάτσε Τζίμιροτ, αλλά ο Χαρίσης είναι ένας προβληματικός παίκτης αμυντικά. Μπροστά μπορεί να βοηθήσει. Μπροστά είναι καλός ο Χαρίσης. Ολυμπιακός στα φουλάρι. Δεν ξέρω η διαιτησία πώς θα πάει, πιστεύω θα πάει καλά. Εγώ το παιχνίδι θα το δω στο 1-1. Και θα το παίξω 1-1 σκορ, γιατί τελευταία τα σκορ τα πιάνω και είμαι πάρα πολύ καλός. Εάν προηγηθεί ο ΠΑΟΚ, θα έχει τη δυνατότητα να φύγει με κόντρα σε πολλές επιθέσεις. Αν το κάνει, μπορεί να ξεφύγει το σκορ υπέρ του. Αλλά δεν ξέρεις σε ένα παιχνίδι πώς θα προηγηθεί και αν θα προηγηθεί κάποιος. Το πιο πιθανό αποτέλεσμα είναι το 1-1, με δύο, επαναλαμβάνω, προβληματικές ομάδες, με βιολογικό πρόβλημα Ολυμπιακός, με ένα Φορτούνι πεσμένο, με έναν Ρέγε πεσμένο και με τα αμυντικά. Γενικά ο άξονας του είναι προβληματικός. Αν εξαιρέσει τον Ρομπέρτο, τον Μαζουακού, ο οποίος δεν θα παίξει, και αυτό είναι μεγάλη απώλεια, θα παίξει ο Σαλίνο, τον Λεαπαντεαλόη, ο Κασάμι σε πολύ καλή κατάσταση. Από εκεί και πέρα όλοι είναι σε μια μετριότητα. Και ο ΔΠΑΟΚ θα έχει μια ταχύτητα καλύτερη. Είναι αφήρω από το μάτς, 1-1, σαν πρώτο σχόλιο στην Τούμπα. Το βλέπω έτσι και θα το παίξω κιόλας.